Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Δήμαρχο Μυκόνου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κούκα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από τη Μυκόνου. Τι ωραία, τι ωραία που είστε εκεί. Τα έχετε πάει και καλά στον εμβολιασμό. Οπότε φαντάζομαι ότι είστε πάρα πολύ αισιόδοξος για το φετινό καλοκαίρι. Καλό, όχι ότι έχει και θέμα η Μυκονός, αλλά όσο να είναι, το κίνητρο του εμβολιασμένου φουλ νησιού είναι σημαντικό. Η Μύκονος έχει δουλέψει πολλοί δεκαετίες τώρα, προκειμένου να έχει μια ακόμη και φέτος πολύ καλή σεζόν. Τα πάμε εξαιρετικά στον τουρισμό. Και είναι και πολύ ενθαρρυντικό ότι και στον εμβολιασμό και με τη συμμετοχή των εργαζομένων του νησιού, γιατί τα εμβόλια δεν αφορούν μονάχα τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους εμβολιάζονται και οι εργαζόμενοι, λέτε τώρα. Φυσικά, φυσικά εμβολιάζονται και οι εργαζόμενοι. Όσοι, επειδή όταν η Μύκονος έχει ξεκινήσει τουρισμό από το Μάιο σχεδόν, πολλά παιδιά από όλη την Ελλάδα, η Μύκονος, μην ξεχνάτε, δίνει δουλειά σε δεκάδες χιλιάδες από όλη την Ελλάδα. Όταν ήρθαν πια να δουλέψουν, δεν είχαν προλάβει να εμβολιαστούν στα μέρη τους και εμβολιάζονται εδώ. Εσείς τώρα, κύριε Δήμαρχε, θα το βλέπατε θετικά αυτό το οποίο συζητούσαμε? Δηλαδή, νομίζω πριν τον beach bar, πριν τον καφέ, τσακ και ένα εμβολιάκι. Η Μύκονος, ένα μεγάλο μέρος της φετινής επιτυχίας, της επιτυχίας των τελευταίων ετών, το οφείλει στα social media. Που μέσα από την προβολή που μας κάνουν διεθνείς αστέρες, ποδοσφαιριστές, μοντέλα, ηθοποιοί, τραγουδιστές, στα social media, βοηθάνε την διαφήμιση του νησιού μας στα πέρατα της οικουμένης. Άρα είμαι σίγουρος ότι μια στοχευμένη καμπάνια η οποία θα απευθύνεται στην νεολαία και με τα πρότυπα που αυτή ακολουθεί, και όχι με εμάς ίσως που ασχολούμαστε με τα κοινά που μπορεί να στους πολύ μικρότερους να μην είμαστε τόσο δημοφιλείς. Το έχετε κάνει καμπάνια αυτό ότι το νησί μας είναι COVID-free, ας πούμε? Όχι, όχι, δεν το έχουμε κάνει. Αν καμπάνια. Και θα μου πεις ότι το πολύ χρειάζεται η Μύκονος αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει και καμιά φορά μπορεί και αυτό να παίξει το ρόλο του, κύριε Δήμαρχε, και ευρύτερα. Η καμπάνια είναι σε εθνικό επίπεδο. Ναι. Εντάξει, βέβαια τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα. Τον τελευταίο καιρό που ακούγεται ότι η Μύκονος θα πάει τόσο καλά, σίγουρα συμβάλλει και αυτό. Εσείς έχετε φτάσει σχεδόν το 100% του πληθυσμού, σωστά? Ναι, και ίσως και λίγο παραπάνω. Ίσως και λίγο παραπάνω, γιατί έρχονται και από, και από άλλες περιοχές για να εμβολιαστούν, και από την αρχή που είχατε και τα μονοδοσικά εμβόλια. Σωστά, σωστά. Με το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία, το οποίο ξεκίνησε στις 17 Μαΐου, έχει εμβολιαστεί πάρα πολλοί κόσμος, αλλά καθημερινά όλες οι εμβολιαστικές γραμμές έχουν μια πληρότητα η οποία είναι πολύ ενθαρρυντική. Δηλαδή, δεν είναι κοινά ραντεβού. Από κόσμο, πώς είστε τώρα, κύριε Κούκα? Πώς πάτε από κόσμο φέτος μέχρι πάει τώρα? Πάει πολύ καλά. Πάει πολύ καλά. Καλά. Η Μύκονος έχει και το προνόμιο να λειτουργεί με μεμονωμένους επισκέπτες. Επομένως δεν εξαρτάται από τα μεγάλα τουριστικά πρακτορία. Κανένας Έλληνας έρχεται ή μόνο ξένοι? Έρχονται Έλληνες. Και πέρυσι και φέτος έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έχουν ξεφοβηθεί τη Μύκονο, που κακώς φοβόντουσαν, γιατί εγώ πάντα το λέω και το πιστεύω, ότι η Μύκονος έχει τιμές για όλους. Γιατί υπάρχει, έχει επικρατήσει αυτό την επανάκριβη πλέον για τους περισσότερους Έλληνες η Μύκονος? Πανάκριβη είναι, κυρία Αντωνοπούλα, μα θες να πας στα πανάκριβα μαγαζιά. Όπως πανάκριβη είναι για μένα η Αθήνα, μάθαινο να όταν έρχομαι στην Αθήνα. Και πάτε σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Εξαρτάται που θα πας. Υπάρχει η άλλη Μύκονος, βεβαίως. Έτσι, να έχετε δίκιο. Αν όμως πάω σε αυτά τα οποία μπορεί να αντέξει η τσέπη μου, η Αθήνα είναι φυσιολογική. Τώρα σε αυτό που αντέχει η τσέπη σου είναι μια χαρά. Σε αυτό που σας ρώτησα δεν μου απαντήσατε όμως, πώς θα το βλέπατε να γίνονται εμβολιασμοί και στις παραλίες? Δηλαδή, όταν λέμε εμβολιασμοί στις παραλίες, δηλαδή για να μην χαλάσει τις διακοπές του ένας νέος που έχει να κάνει τη δεύτερη δόση του, να μπορεί εκτός Μυκόνου, όχι δηλαδή κάτοικος Μυκόνου, να κάνει το εμβόλιο εκεί. Θα μπορούσε να οργανωθεί, πιστεύετε? Θεωρώ πάρα πολύ θαρρυντικό, εφόσον το κράτος παρέχει τα εχέγγυα, δηλαδή τους νοσηλευτές, τους γιατρούς και όλα αυτά που πρέπει. Φυσικά είναι πάρα πολύ καλό, γιατί υπάρχουν και νέοι οι οποίοι κάνουν μακρύ διακοπές. Και εκτός αυτού, ξέρετε τι κάνουν πολλά παιδιά. Μας το έλεγα και το πρωί που ήμασταν στο λιμάνι και τους ρωτάγαμε, ότι κανόνιζαν τις διακοπές τους και προσπαθούσαν να πάνε στις διακοπές λίγο, να ξαναγυρίσουν πίσω να κάνουν το εμβόλιο τη δεύτερη δόση κ.ο.κ. Τους δημιουργεί δηλαδή μια αναστάτωση χωρίς λόγο στην πραγματικότητα, κύριε Δημαρχέ. Είμαι σίγουρος ότι είναι μια πρόταση την οποία μπορεί να επεξεργαστεί η κυβέρνηση αρμοδίως. Δεν είναι. Τη θεωρώ σε θετική κατεύθυνση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένω στη Μύκονο να σας κάνουμε το εμβόλιο. Εντάξει, θα κάνουμε τρίτη δόση. Τρίτη θα κάνουμε. Εμείς έχουμε κάνει τις δύο. Δεν έχει ξεκινήσει τρίτη ακόμα. Μην ξανοίγεσαι. Κοίταξε, όταν ξεκινήσει, εγώ θα πάω στον κύριο Κούκα. Δεν υπάρχει θέμα. Πάω στον Δήμαρχο. Βέβαια. Θα πάω και εγώ μαζί, μην ανησυχείς. Θα πάρω και την Εύα. Θα πάμε μαζί. Να ακούει η υπηρεσία να κανονίσει ο ίδιος από τώρα τα μέτρα της. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.